Τι, με ντομάτα, πατάτα, απ' όλα. Και τζατζίκι. Κάνουμε γύρισμα. Σε έχει κάνει ποτέ φιγούρα κάποιος εγγονός σου, πιστεύεις να πηγαίνει να σε δείχνει ότι τα έχω με τη μακρυπούλια? Τώρα αυτό δεν το ξέρω και να έχει γίνει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχει γίνει κάποια στιγμή. Θα έχεις πρόβλημα κάποιος σύντροφός σου να ρευτεί μπροστά σου και να πει, ξέρω εγώ, Ερυθρός Αστέρας Τρίπολης, ρευόμητος? Πώς θα το πει αυτό, για κάντο λίγο. Δεν το ξέρω. Πρέπει να φάω πρώτα. Θα έπαιζε την Επίδαυρο, είναι από τους στόχους σου. Στην Επίδαυρο τώρα αυτό είναι μια σοβαρή κουβέντα. Mm-hmm. Την Επίδαυρο φυσικά και θα ήθελα να παίξω, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο και η Επίδαυρος δεν είναι και για όλους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγόρι. Έχω μία πίτα ακόμη. Παραγωγή είναι λίγο φθηνούλα. Με γύρο ή με καλαμάκι? Πίτα να είναι και ό,τι να είναι, Ζέτα. Με απ' όλα, με τι? Απ' όλα, μέσα όλα. Όλα. Ζέτα. Θα το ξανακάνω, αυτό μου άρεσε, ναι. Έχεις πάει ποτέ σε τσόντο σινεμά, στο Πίκολο, ας πούμε, στη Συγκρού? Όχι. Mm-hmm. Δεν έχω πάει. Θα ήθελες να πας? Όχι. Το σουβλάκι πώς το τρως? Το σουβλάκι το τρώω με ντομάτα, mm-hmm, και κάποια σος που βάζουν συνήθως, όχι τζατζίκι. Σος. Και με αυτή την απάντηση, γροθιά στο κατεστημένο, ολοκληρώθηκε το Ούγκα Challenge με Τζέτα Μακρυπούλια. Παρακαλώ, Ζέτα, να κοιτάξεις. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Και κρέπες θα ήθελα να φτιάξω. Είναι όνειρό μου να φτιάξω κρέπα κάποια στιγμή. Άμα θέλετε να με ξαναφωνάξετε, ορίστε. Δεν το ξέραμε να ανοίξουμε και καντίνα για να δουλέψουμε με Μακρυπούλια. Δύσκολη δουλειά. Παρακαλώ να κοιτάξεις την καμερά σου και να προκαλέσεις τον επόμενο που θα υποστεί το Ούγκα Challenge. Θέλω να προκαλέσω και να παρακαλέσω την Μαρία Σολομού. Θα ήθελα να μου σιδερώσει ένα αντρικό πουκάμισο, να το κάνει κολαριστό, όπως τα παλιά τα χρόνια. Μαρία, θα είσαι η επόμενη που θα χρειαστεί να κολλάρεις ένα γιακά στο Ούγκα Challenge. Και εκείνη τη σώζε τίποτα να την φτιάχνατε. Μαγιονέζα και... Για θα το πω και ας μην μου ξαναμιλήσεις. Μαγιονέζα και κέτσαπ. Αυτή τρώει σαν να μην είναι Ένα πράγμα δεν μπορεί. Κρεμμύδια περπατάνε στο πόδι της.